Πάμε να δούμε τους καρκίνους. Τώρα ε, με τους καρκίνους είναι μία έκλειψη ακριβώς απέναντί τους. Ε, στην ουσία ενεργοποιεί το κομμάτι των σχέσεων, των συνεργασιών. Για τους γεννημένους το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου που επηρεάζονται πιο πολύ μπορεί να είναι απολογισμοί για την πορεία μίας σχέσης, μια συνεργασίας. Uh, κάτι το οποίο μπορεί να σας ενοχλεί. Μπορεί από την άλλη πλευρά uh, να ξυπνήσετε έτσι με το μάτι λίγο γυρισμένο και να έχετε μια τάση να θέλετε να έρθετε σε ρήξη με έναν άνθρωπο είτε σε επαγγελματικό επίπεδο είτε σε προσωπικό επίπεδο. Γενικά προσπαθήστε να κρατήσετε όσο μπορείτε πιο ήσυχου τόνους. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να εκφράσετε τα παραπονά σας uh, ή τέλο πάντων, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα να μην το πείτε, αλλά επειδή πάντα η έκλειψη δημιουργεί μία μεγαλύτερη ένταση και μας κάνει να νιώθουμε τα πράγματα, μάλλον να μην τα βλέπουμε στη σωστή τους διάσταση και λίγο να τα μεγεθύνουμε μέσα μας, στο μυαλό μας, στην καρδιά μας. Άρα μπορεί να εκφράσετε αυτό που θέλετε με έναν τρόπο κάπως υπερβολικό και η αντίδραση της άλλης πλευράς να σας ζορίσει ακόμη πιο πολύ. Γι' αυτό λέω, σκεφτείτε αυτά που θέλετε να πείτε, αφήστε τα όμως από τη Δευτέρα και μετά να τα πείτε που θα είστε λίγο πιο cool. Αν όχι Δευτέρα, πάση περιπτώσει από την Τρίτη και έπειτα. Ε, αυτά για τους καρκίνους του ε, πρώτου δεκαημέρου του Ιουλίου. Οι υπόλοιποι καρκίνοι Εκτό αν υπάρχουν πλανήτε κοντά σε 15 μύρε και, και επηρεάζεστε, δεν θα τη νιώσετε τόσο πολύ έντονα αυτή την επιρροή και ενδεχομένω αφού το Σαββατοκύριακο για εσά να είναι ένα Σαββατοκύριακο και ιδιαίτερα κοινωνικό, να έχετε δηλαδή ε, κάποιε προσκλήσει, να δείτε κόσμο. Ούτω ή άλλω γιορτάζουμε και τα φώτα. Άρα πάντα υπάρχουν ευκαιρίε να βγει. Ακόμη, ο μαραθώνιος των γιορτών συνεχίζεται.